Γεια σας φίλοι ακροατές, καλώς ήλθατε στα ομιλήματα. 210-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα της Πυριακής Εκκλησίας. g.barlas@papakipiradio.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στον ήχο ο Άγγελος Παπάς, τα τηλέφωνα η Φίβη Κωνσταντέλου. Με το βιβλίο του πατρός Θεμιστοκλή Μουρτζανού, «Με τον καιρό να είναι κόντρα», για νέους και γονείς που ελπίζουν, από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, θα σας κρατήσουμε συντροφιά στη σημερινή μας εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι αναζητούμε πάντοτε βιβλία τα οποία έχουν να κάνουν και με την οικογένεια και τους γονείς και τα παιδιά και τους χριστιανούς, εν πάση περιπτώσει, που ζούμε στον κόσμο. Δεν είναι πολλά αυτά τα βιβλία. Γι' αυτό και ως επιτοπλίστων διαβάζουμε βιβλία που έχουν να κάνουν με τη μοναχική και ησυχαστική ζωή. Μας ωφέλουν και αυτά, τηρουμένων των αναλογιών πάντοτε, αλλά ακόμη περισσότερο χρειαζόμαστε βιβλία που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας μέσα στον κόσμο. Η ιδιότητα του χριστιανού, γράφει στον πρόλογο ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός, δεν εξασφάλιζε ποτέ αμεριμνησία. Με τον καιρό να είναι κόντρα. Ταξιδεύουμε, γιατί το να είσαι χριστιανός είναι έξοδος στο πέλαγος. Δεν είναι επανάπαυση. Δεν είναι η ακινησία της παραμονής στο λιμάνι του κόσμου, εκεί όπου αργά ή γρήγορα μας καταπίνουν τα πάθη, οι μέριμνες και η ευκολία της ζωής. Χριστιανός σημαίνει άνθρωπος με επίγνωση του νοήματος της ζωής, το οποίο περνά μέσα από τη σχέση με το Θεό και γίνεται πρόταση και στους άλλους ανθρώπους. Και αν παλαιότερα η πρόταση αυτή απευθύνονταν στους λίγους, στους οικείους, στους φίλους, στους συνεργάτες, σήμερα, στην εποχή του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η χριστιανική πρόταση μπορεί να προβληθεί οικουμενικά παγκόσμια. Ο χριστιανός σήμερα βιώνει κυριολεκτικά το πόλις επάνω όρους κειμένη του Ευαγγελίου. Επαφίεται σε αυτόν να κατανοήσει το χρώμα της πόλης. Λευκό, φωτεινό ή γκρίζο από τη σκιά του εγωκεντρισμού, έως μαύρο από την αίσθηση ότι υπάρχει για την αυτοπροβολή, το συμφέρον και την απόλαυση μόνο, ό,τι δηλαδή ονομάζουμε αμαρτία. Σήμερα ο χριστιανός καλείται να είναι όπως ένα κείμενο, η προσδιώγνη των επιστολή, τον περιγράφει στους πρωτοχριστιανικούς χρόνους. Να μην διαφέρει από τους άλλους ανθρώπους, στον τόπο που ζει, στην εμφάνιση, στην ενδυμασία, στη γλώσσα που μιλά, στην εργασία, τη διατροφή, στην πρόσληψη της ζωής, αλλά να διαφέρει στον τρόπο. Να μην απορρίπτει τους συνανθρώπους του κατακρίνοντάς τους. Να μην τους χρησιμοποιεί για να περάσει καλά, αλλά να νοιάζεται αληθινά για αυτούς και τις δικές τους ανάγκες. Να μην απελπίζεται από τη μοναχικότητα της πορείας του, αλλά να εμπιστεύεται το Θεό και την πρόνοιά του. Να σηκώνει το σταυρό του και να προσδοκά στην Ανάσταση που έρχεται όταν υπάρχει η αγάπη. Με τον καιρό να είναι κόντρα. Ο χριστιανός δεν έθελο τυφλή. Γνωρίζει ότι οι εποχές των οραματισμών έχουν πάψει να υφίστανται. Το ίδιο και η οδός της συλλογικότητας. Ο πολιτισμός μας, με τα τεράστια επιτεύγματά του και την άνοδο της ποιότητας και του χρόνου ζωής, έστειλε το Θεό στη γωνία και έβαλε στη θέση του τον εαυτό μας, το εγώ μας. Το όραμα πλέον δεν έχει να κάνει με το εμείς, αλλά με το εγώ. Εγώ να περνώ καλά. Εγώ να δείχνω τον εαυτό μου. Εγώ να προοδεύω. Εγώ να δικαιούμαι. Εγώ να μετέχω στα επιτεύγματα του κόσμου.
εγώ να μην στερηθώ την ελευθερία μου. Οι άλλοι οφείλουν να με αποδέχονται όπως είμαι. Σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε, όπως λέει ένα τραγούδι. Ο χριστιανός όμως γνωρίζει ότι ο Θεός υπάρχει, ότι έγινε άνθρωπος, ότι μας αγαπά και ας τον σταυρώνουμε, ότι μας ανασταίνει και ας πιστεύουμε ότι ο θάνατος είναι το τέρμα μας. Και χωρίς να αρνείται τον κόσμο και τα επιτεύγματά του, διότι είναι καρπός χαρισμάτων που έχουν άνθρωποι στους οποίους ο Θεός έδωσε και ευφυΐα και δημιουργικότητα και γνώση, καταθέτει με τιμιότητα και αποφασιστικότητα την πρόταση της πίστης. Ότι δεν θα πάψουμε να αγαπούμε Θεό, άνθρωπο, κόσμο και τον εαυτό μας, όχι όμως στην προοπτική του εγωκεντρισμού, αλλά στην οδό της Εκκλησίας, της συνάντησης δηλαδή όλων μας με το πρόσωπο του Χριστού και τη συνέχεια του τρόπου των Αγίων μας. Χωράμε όλοι σε αυτή την πορεία. Μπορούμε όλοι να λάβουμε κατά τις δυνάμεις μας φως και νόημα και να τα προσφέρουμε. Αρκεί να υπάρχει σπίθα αντίστασης και απόφαση ότι η ζωή δίδεται σε αυτούς που δεν φοβούνται να ταξιδέψουν ακόμη και με κόντρα τον καιρό. Γιατί γνωρίζουν ότι το λιμάνι του Θεού δεν είναι για ανάπαυση αλλά για στάση, ώστε και πάλι ο ταξιδευτής να πλεύσει με σκοπό να μεταφέρει την ελπίδα και το νόημα στα λιμάνια των ανθρώπων. Αυτός ο τρόπος κρίνεται στην οικογένεια. Η χριστιανική μας παράδοση, η έμπνευση, η απόφαση να έχουμε νόημα ξεκινά και χτίζεται στο σπίτι, στις σχέσεις γονέων και παιδιών, στο τι ζητούν οι μεγαλύτεροι από τους νεότερους, όχι μόνο στο τώρα αλλά και στο αύριο. Όταν τα παιδιά θα κληθούν να συναντηθούν με τον κόσμο, με την ελευθερία να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να είναι όριμα δηλαδή τα παιδιά, φίλοι ακροατές, χωρίς να στερούνται προφανώς την ελευθερία, λίμωνο εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, και έτσι όριμα να κάνουν τις δικές τους επιλογές. Αυτό είναι το καθήκον των γονέων. Δεν πρέπει οι γονείς να καθοδηγούν τα παιδιά μέχρι να μεγαλώσουν, μέχρι να γίνουν 30 χρονών ας πούμε, που δεν είναι παιδιά πλέον, είναι ενήλικες. Αλλά αυτό σημαίνει πολλές φορές, οι γονείς μπλέκουν και στην οικογένεια που έχει κάνει το παιδί τους και προσπαθούν εκεί να το συμβουλεύουν για να γλιτώσει τα χειρότερα, και έτσι τα πράγματα γίνονται όντως χειρότερα. Οι γονείς μεγαλώνουν παιδιά, συνεχίζει ο πατήρ Θεμιστοκλής, όχι για να τα έχουν κοντά τους, αλλά για να φύγουν και να παλέψουν για να δώσουν το δικό τους στίγμα στη ζωή. Να ζήσουν όχι σε έναν γυάλινο κόσμο, αλλά στην πραγματικότητα, η οποία ζητά από αυτά φωνή και επίγνωση του ποια είναι και τι μπορούν να αντιπροτείνουν στους άλλους. Με ποια κριτήρια θα δουν τον κόσμο, πώς θα πορευτούν για να κρατήσουν την αλήθεια με κεφαλαίο το Α. Ο χριστιανός νέος μπορεί να διαμορφώσει άποψη μέσα από την παράδοση της πίστης. Αν στην οικογένεια υπάρχει έγνοια για αυτή την ιδιότητα και αν οι γονείς δεν οικηθούν από τη συνήθεια που συνοδεύει κάποτε την πίστη, αλλά θελήσουν να γνωρίσουν και να προτείνουν το χριστιανικό λόγο και το χριστιανικό βίωμα στα παιδιά τους. Και εκεί όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή ή υπάρχει έλλειψη, έρχεται η Εκκλησία με τον αυθεντικό της λόγο, αυτόν που πηγάζει από τη θεολογία αλλά και την εμπειρία, όχι για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να τον προσλάβει και να τον θεραπεύσει. Και συμπληρώνει η Εκκλησία την προσπάθεια της οικογένειας, διότι η πίστη θέλει τον άνθρωπο όριμο, σκεπτόμενο και αποφασισμένο να βγει στη ζωή, με τον καιρό ακόμη και να είναι κόντρα. Στην πορεία αυτή συναντούμε και το σχολείο, την παιδεία. Αυτό που συχνά το παρεξηγεί η κοινωνία και το κατηγορεί ότι είναι ανεπαρκές. Σε κάποιες πτυχές του προφανώς. Το σχολείο όμως ακολουθεί τα προστάγματα μιας κοινωνίας που θέτει ως στόχο της τη γνώση χωρίς να ενδιαφέρεται για την αγάπη. Τη συμμόρφωση με νόμους και κανόνες χωρίς να ενδιαφέρεται για το ήθος. Την ύλη και όχι τη σχέση. Μια κοινωνία που αναμασά οράματα όπως η αποφυγή του ρατσισμού, η ειρήνη και όχι ο πόλεμος, η συνύπαρξη και όχι η ξενοφοβία, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα χωρίς όμως να δείχνει πώς αυτά θα πραγματοποιηθούν, πώς θα βιωθούν στη ζωή των νεότερων μελών της. Η κοινωνία φοβάται την Εκκλησία. Την έχει ταυτίσει με την εξουσία του παρελθόντος και δεν θέλει να νιώσει ότι στην εμπειρία της Εκκλησίας υπάρχει ο τρόπος της παράδοσης που είναι η αγάπη και η ελευθερία.
Με τους δύο αυτούς ορίζοντες, ο άνθρωπος και ιδίως ο νέος βρίσκει τα κλειδιά για να παλέψει τους πειρασμούς του κόσμου, κυρίως την υιοθέτηση του εγώ ως μοναδικού κέντρου ζωής, το οποίο όμως η πραγματικότητα δείχνει ότι δεν μπορεί να φέρει ευτυχία, και γιατί ο άνθρωπος δεν πλάστηκε να ζει μόνο για τον εαυτό του, αλλά και γιατί η απουσία ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης ακυρώνουν όποια ψευδαίσθηση. Με τον καιρό να είναι κόντρα, παλεύουμε να σπουδάσουμε το χριστιανικό λόγο και να τον μοιραστούμε. Αυτή είναι και η απόπειρα του βιβλίου, με κείμενα γραμμένα και δημοσιευμένα κατά καιρούς στην εφημερίδα Ορθόδοξη Αλήθεια και στα περιοδικά Βήματα και Πειραϊκή Εκκλησία, αλλά και άλλα που έλαβαν την αφορμή τους από την καθημερινότητα της ζωής. Επιμένουμε να πιστεύουμε ότι η ταυτότητά μας ως χριστιανών έχει νόημα ιδίως σήμερα. Είναι για μας η μοναδική ελπίδα. Την καταθέτουμε σε νεότερους και μεγαλύτερους. «Μαζί σου τα πάντα μπορώ», λέει ένα ρομαντικό pop τραγουδάκι από ένα συγκρότημα που ξετρέλανε τις κοπέλες που βρίσκονται στην αρχή της εφηβείας. Παρουσιάζει την αγάπη ως την ιδανική κατάσταση που λύνει όλα τα προβλήματα. Γίνεται φως, φτιάχνει τα αστέρια και τις ατέλειες του κόσμου, κάνει τον άνθρωπο κολλημένο στο σώμα του άλλου, κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται ότι έχει τη δύναμη να πετυχαίνει, να μπορεί τα πάντα. Ο απόλυτος, ο τέλειος έρωτας, μόνο που απουσιάζει η αντίδραση του άλλου. Τι μπορεί να κάνει ο άλλος μαζί με αυτόν που αγαπά? Αισθήματα μονομερή, αισθήματα κατακτητικά. Η αγάπη όμως δεν μένει μόνο στο εγώ. Η αγάπη θέλει ανταπόκριση, θέλει το εμείς. Και το εμείς δεν είναι μόνο η δύναμη των αισθημάτων, αλλά έχει να κάνει με την απόφαση για μοίρασμα και των δυσκολιών, του χαρακτήρα του άλλου. Αλλά θέλει και ευθύνη. Θέλει να ξέρεις από ποιον και από ποια ζητάς τι και τι είσαι έτοιμος να δώσεις. Μαζί σου τα πάντα μπορώ. Μα αν δεν μπορείς μόνος σου, δεν μπορείς και με τον άλλο. Γιατί ο άλλος πρέπει να συναντήσει έναν εαυτό έτοιμο, και εσύ το ίδιο. Αν δεν είσαι όριμος, όριμη, αν δεν είναι όριμη όριμος, τότε όσο και να θέλεις ή να θέλει, δεν μπορείς τα πάντα μαζί. Γρήγορα οι υποσχέσεις θα σβήσουν μπροστά στο εγώ. Πόσο μάλλον όταν ο ένας δίνει τα πάντα και ο άλλος απολαμβάνει χωρίς να κοπιάζει. Πόσο μάλλον όταν ο ένας περιμένει τον άλλο για να μπορεί. Γι' αυτό δεν θέλει μεγάλα λόγια και βιασύνες, αλλά παρέα και υπόμονη. Τώρα η ζωή μας μονάχα ένα ρήμα. Το «σ' αγαπώ» μας φωνάζει, ακούς? Αυτή η αγάπη δρόμους ανάβει πιο φωτεινούς, λέει το τραγούδι. Τουλάχιστον, όταν ακούς από ένα νεανικό συγκρότημα τέτοιους στίχους, σε μια εποχή βίας και κακίας, σε μια εποχή όπου τα πάντα περιορίζονται στο «σε θέλω» και το «να περνάς καλά», νιώθεις ότι μπορείς να ελπίζεις ότι θα ξαναβρούμε δρόμους συναισθημάτων, ονείρων, παρέας που θέλει να αλλάξει τον κόσμο. Κάπου εδώ θα μπορούσαμε να συναντηθούμε όλοι μαζί με την πίστη στο Θεό και τη συνάντηση με τον άλλο στην Εκκλησία. Γιατί πιστεύοντας και συναντώντας Θεού και ανθρώπου πρόσωπο, βγαίνουμε από τον εαυτό μας, και τότε ναι, μαζί όλα τα μπορούμε.
Ένα άλλο κειμενάκι του πατρός Θεμιστοκλή Μουρτζανού με τίτλο «Να έχεις όποιον θέλεις και ό,τι θέλεις». Είναι η συνηθισμένη ευχή ανάμεσα στους εφήβους, στα γενέθλια κυρίως ή σε κάποια επέτειο. Τη βλέπουμε στο Facebook, την ακούμε στα χρόνια πολλά, σε συνδυασμό με μία άλλη που δύσκολα μπορούμε να αποφύγουμε να την πούμε όλοι μας «Να περνάς καλά». «Να έχεις όποιον ή όποια θέλεις». Δεν λέει η ευχή αυτή να αγαπήσεις όποιον ή όποια θέλεις ή να σε αγαπήσει όποιος ή όποια θέλεις. Να έχεις, είναι ο λόγος, δηλωτικός της εποχής μας. Σημασία δεν έχει να αγαπάς και να σε αγαπούνε, αλλά να έχεις, με την έννοια να είναι δικό σου ή δική σου αυτός ή αυτή που επιθυμείς. Αλλαγή προς ανατολισμό. Οι ανθρώπινες σχέσεις νοούνται στη λογική της κτητικότητας, στη λογική των αγαθών. Ο άλλος είναι όπως ένα αντικείμενο που το έχεις και το κατέχεις για να περνάς καλά και να εκπληρώνονται οι επιθυμίες σου. Δεν βλέπουμε τη σχέση από την πλευρά του άλλου ή έστω από την πλευρά της αγάπης, αλλά τα πάντα μετριούνται από τη δική μας. Κέντρο του κόσμου, του εγώ μας. Ο εαυτός μας. Επομένως ο άλλος υπάρχει για να τον έχουμε εμείς. Η χαρά του είναι να κατέχεται από μας και η χαρά μας είναι να τον κατέχουμε. Όχι να γεννιόμαστε μαζί σε μια σχέση αγάπης, δηλαδή μοιράσματος, ευθύνης, σεβασμού, προσφοράς, αλλά να τον την επιδεικνύουμε ως κατάκτησή μας. Και η ζωή μας καταξιώνεται όταν έχουμε όποιον ή όποια θέλουμε, όχι όταν αγαπούμε και μας αγαπούνε. Έχω σημαίνει περνώ καλά. Σημαίνει ότι απαλαμβάνω το σώμα, την παρέα, την εξάρτηση του άλλου από μένα. Έτσι μπορώ να αποδείξω ότι αξίζω. Γιατί αυτό είναι το νόημα της πιθανής ευτυχίας στην εποχή μας. Να αποδεικνύουμε ότι αξίζουμε είτε βάζοντας στόχους, κάποτε χωρίς ιδιαίτερη αξία και νόημα, είτε αγκιστρωμένοι σε πρόσωπα τα οποία πρέπει να είναι μαζί μας, πρέπει να τα κατέχουμε, γιατί τότε αποδεικνύουμε τόσο στον εαυτό μας όσο και στους άλλους ότι δεν είμαστε μόνοι, ότι αξίζουμε. Πόσο μακριά από το νόημα της αληθινής αγάπης βρίσκεται αυτή η θέαση της ζωής και αυτή η ευχή. Είναι ένα σημάδι του πολιτισμού μας, από τη μία, που γίνεται μόδα και ένα σημάδι ότι ξεκινούμε την πορεία της αναζήτησης σχέσεων, όχι με προοπτική την αγάπη, αλλά για να περνάμε καλά, κάποτε χωρίς να μας ενδιαφέρει, αν ο άλλος περνά καλά μαζί μας, καθώς θεωρούμε ότι εμείς αξίζουμε και επομένως είναι τιμή του να είναι μαζί μας. Η Εκκλησία ζητά αγάπη και σεβασμό στις ανθρώπινες σχέσεις. Ζητά ο καθένας να ξεκινά με την πίστη ότι ο άλλος είναι πρόσωπο, εικόνα Θεού. Ότι κλήθηκε και εκείνος και εμείς να αγαπούμε και όχι να επιδεικνυόμαστε, να παίζουμε ή να χρησιμοποιούμε ο ένας τον άλλο. Και γι' αυτό προτείνει σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν την οδό της, να αποφασίσουν από τη μικρή τους ηλικία να χτίζουν σχέσεις για να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Και αυτό είναι μια ευχή η οποία δίνει νόημα, χωρίς να αφήνει απ' έξω το στοιχείο της χαράς και της ευτυχίας. Όταν αγαπώ, άλλωστε περνώ καλά, ακόμη και αν η αγάπη έχει τους σταυρούς της. Και το αντίστροφο βέβαια, όταν δεν αγαπώ, νομίζω ότι περνώ καλά, φίλοι ακροατές. Δηλαδή, ικανοποιώντας τα πάθη μου, πολύ γρήγορα όμως αυτή η κατάσταση θα αντιστραφεί και δεν θα περνάω καλά.
φιλίες σε μια γενιά που δεν θέλει να σκέφτεται. Πολλοί γονείς ανησυχούν, λέει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζάνος, για τις παρέες των παιδιών τους, ιδίως κατά την περίοδο της εφηβείας. Συνήθως οι παρέες απομυζούν τον χρόνο των νέων και τους αποπροσανατολίζουν, διότι κινούνται στη λογική του σκορπίσματος, της διασκέδασης, της απόλυτης μίμησης του καταναλωτικού προτύπου της εποχής, της μόδας, του μοντέρνου. Σήμερα αυτό κυρίως γίνεται ηλεκτρονικά. Πολλές φιλίες αναπτύσσονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και αν δεν είναι πραγματικές, καθώς ο νέος μετρά τους φίλους του με βάση την αποδοχή και τον αριθμό, όχι με το κατά πόσον υφίσταται πραγματική σχέση ανάμεσα στα πρόσωπα που δηλώνουν φίλοι. Δεν είναι καταδικασμένη μια φιλία που ξεκινά από το διαδίκτυο. Συχνά όμως μένει στην εικονικότητα. Καμιά φορά αυτό μπορεί να είναι και καλό, γιατί και από κοντά μπορεί τα πράγματα να είναι χειρότερα σε σχέση με αυτά που περιμέναμε. Τέλος πάντων. Είναι εξωτερική, δεν έχει βάθος, λέει ο πατήρ Θεμιστοκλής. Φιλία χωρίς επαφή πρόσωπο με πρόσωπο δεν είναι εύκολο να χτιστεί. Δεν πονά τον άλλο μέσα από ένα μήνυμα ή μια κάμερα. Μπορεί να βλέπεις το πρόσωπό του ή τη φωτογραφία του, αλλά δεν μπορείς να τον αγγίξεις. Ταυτόχρονα, φιλία δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς να μοιράζεσαι. Όχι απλώς ότι σου αρέσει ή ότι δεν σου αρέσει, αλλά και το γιατί. Οι αναρτήσεις στο διαδίκτυο συνήθως περιορίζονται στην προβολή προτιμήσεων και όχι στο σχολιασμό τους. Το διαδίκτυο χαρακτηρίζεται από την εκφραστική λιτότητα. Ελάχιστοι είναι αυτοί που θα γράψουν, θα αναλύσουν, θα προτείνουν. Έτσι συχνά οι σχέσεις είναι επιφανειακές, διότι πρέπει συνεχώς να μαντεύεις γιατί αρέσει στον άλλο κάτι. Ίσως σήμερα δεν χρειάζεται καν ούτε αυτό. Αυτός είναι ο προβληματισμός των μεγάλων. Οι νεότεροι είναι βέβαιο ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν τον συμμερίζονται. Για αυτούς η σύγχρονη φιλία έχει ένα χαρακτήρα χαλαρότητας και όχι δεσίματος. Φίλος είναι αυτός με τον οποίο μπορώ να επικοινωνήσω. Αρκεί να ξέρει ότι υπάρχω και αρκεί να ξέρω ότι υπάρχει. Οι μεγάλοι ιδανικοποιούμε τα πράγματα, ενώ ξέρουμε πως η πραγματικότητα εύκολα μας διαψεύδει. Ο μεγάλος φαίνεται ρομαντικός και ο νέος ρεαλιστής στα όρια της κοινικότητας. Ίσως γιατί ο μεγάλος έχει συνειδητοποιήσει την έλλειψη, ενώ ο νέος δεν προλαβαίνει να την αισθανθεί. Τόσοι φίλοι την ίδια στιγμή, γιατί να αισθανθείς μοναξιά? Γιατί να θέλεις κάτι παραπάνω, αφού έτσι κάνουν όλοι? Χτίζουμε μια γενιά που δεν θέλει να σκέφτεται, απλώς καταναλώνει. Συμμετέχει στο παιχνίδι των σχέσεων, όχι για να δοθεί και να δεθεί, αλλά για να μην είναι εκτός. Και σε αυτό μιμείται καταπληκτικά τους μεγαλύτερους. Όταν οι φιλίες των μεγάλων είναι στηριγμένες στο συμφέρον και στο κέρδος, όταν φίλος σου γίνεται κάποιος γιατί μπορείς να τον εξυπηρετείς, όταν συζητούμε όλο ένα και λιγότερο, δεν ανήκουμε σε παρέες ή δεν νοιαζόμαστε για το νόημα της ζωής, όταν οι σχέσεις μας δεν είναι στέρεες, με υπόβαθρο την αγάπη, γιατί οι νέοι να είναι διαφορετικοί? Τουλάχιστον αυτοί είναι πιο ειλικρινείς. Η Εκκλησία χρειάζεται να επαναδημιουργήσει ευκαιρίες αυθεντικής κοινωνικότητας, φιλίας, παρέας, όχι με το χαρακτηρισμό χριστιανικής, αλλά με γνώμονα τη συνάντηση μεταξύ των νέων και με το Θεό. Η Θεία Λειτουργία, η ενορία και η ζωή της, η κατασκήνωση, το παράδειγμα των ποιμένων της είναι βάσης, όχι για ιδιωτελή χρήση των άλλων, αλλά ως πρόσκληση για συνύπαρξη, για να έχουν οι νέοι βιώματα τα οποία μπορούν να συναντήσουν αυτά των Αγίων μας.
Ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία και ομιλήματα. Να θυμίσουμε τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Με τον καιρό να είναι κόντρα, ο τίτλος του βιβλίου του πατρός Θεμιστοκλή Μουρτζανού από τις εκδόσεις Αργονταρίκη, που μας συντροφεύει με μικρά και γεμάτα νόημα κείμενα που αφορούν τους νέους αλλά και τους γονείς. Και όχι μόνο. Οι καλοκαιρινοί έρωτες. Οι καλοκαιρινές διακοπές κάνουν τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους να νιώθουν την ανάγκη για συντροφικότητα, για σχέση. Οι καλοκαιρινοί έρωτες έρχονται σε στιγμές όπου το μυαλό δεν έχει άλλες προτεραιότητες. Η θέα των σωμάτων γεννά έλξεις και πειρασμούς. Η ψυχή νιώθει αδύναμη να αντισταθεί. Η παρέα σπρώχνει. Ο ενθουσιασμός εύκολος. Οι πειραματισμοί το ίδιο. Η μέθη ότι η μοναξιά νικήθηκε άμετρη. Και η βεβαιότητα ότι έτσι αξίζει η ζωή φαινομενικά ακατανίκητη. Είναι πανίσχυροι οι καλοκαιρινοί έρωτες, συνήθως όμως πρόσκαιροι, αφήνουν πληγές. Ένα αίσθημα ματέωσης, την πίκρα ότι κρατάνε όσο ένα καλοκαίρι ή όσο οι διακοπές. Και χτίζουν γενικεύσεις, ότι δύσκολα κρατάει η αγάπη και επειδή η ήττα είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα, δεν χρειάζεται να προσέχουμε. Είναι προτιμότερο να αφινόμαστε σε έναν έρωτα, ο οποίος έτσι κι αλλιώς θα τελειώσει γρήγορα, να περάσουμε καλά, να χαρούμε την ελευθερία του θέρους με αυτόν και να συνεχίσουμε τη ζωή μας σαν να μην τρέχει τίποτα. Γι' αυτό και πολλά τα τραγούδια για τις καλοκαιρινές αγάπες, όπως όλα τα αισθήματα που αφήνουν μνήμες, δεν γίνονται όμως αφετηρία σπούδης πάνω στο νόημα των σχέσεων. Τι να πούνε οι μεγαλύτεροι στους νέους, όταν και αυτοί έχουν περάσει από αυτόν τον τρόπο. Όταν η εποχή προβάλλει ως καλοκαιρινό πρότυπο τα ατέλειωτα πάρτι, τα ξενύχτια, το στόχο της ειδονής, το μ' αρέσεις και σ' αρέσω ως την πεμπτουσία της σχέσης. Πώς να αντισταθεί ένας νέος έφηβος, φοιτητής, θηρευτής των διακοπών, στον μπορείς και εσύ, στην αίσθηση ότι ο άλλος ή η άλλη είναι μάτια, μαλλιά, σώμα, εικόνα, που δεν χρειάζεται να επενδύσεις ούτε σε αυτόν ούτε στην ψυχή σου. Δεν χρειάζεται να μπεις στη λογική της ευθύνης για να κρατήσεις μια σχέση, να το σκεφτείς αν ταιριάζεται, αν έχει νόημα, αν αυτό που είσαι έχει την ιερότητά του. Όλα τα κατατρώει η αδιαφαγία του δικαιώματος στην απόλαυση. Η Εκκλησία εντούτοις έχει να προτείνει στους νέους το δρόμο της αληθινής αγάπης, η οποία δεν περιορίζεται στον καλοκαιρινό έρωτα, αλλά βλέπει τη ζωή ως συνέχεια, ως πορεία στα χνάρια του Θεού που μας αγαπά και που ζητά από μας και η δική μας αγάπη να είναι συνειδητή και υπεύθυνη τόσο έναντί του όσο και έναντι οποιοδήποτε πλησίων μας. Η Εκκλησία δεν αρνείται το δρόμο της παρέας, της κοινωνικότητας, της συνάντησης. Δεν μπορεί όμως να αποδεχθεί ως τάση ζωής την επιπόλαιη παράδοση στο τώρα, στη συνειδητή αποφυγή του να δούμε τον άλλο ως πρόσωπο που έχει ανάγκη όχι μόνο από απόλαυση, αλλά κυρίως από το να μοιραστεί το βαθύτερο είναι του, να δώσει και να πάρει νόημα. Και αυτό δεν γίνεται μόνο με το σώμα. Αυτός ο τρόπος πηγάζει από την καλλιέργεια ενός ήθους, το οποίο βλέπει τον συνάνθρωπο με σεβασμό και υπευθυνότητα. Ήθος που στοχεύει στην ελευθερία από τα πάθη. Ήθος που υπερβαίνει τη ροπή στο μιμητισμό και προκρίνει τη χαρά του να είσαι για να μπορείς να δώσεις. Αυτό είναι το ήθος της πίστης που κάνει τη δύναμη του έρωτα να στρέφεται προς το πρόσωπο και όχι προς το σώμα μόνο. Προς τον όλο χρόνο, τελικά και όχι σε μια αγάπη για το καλοκαίρι. Thank you.
Ένα άλλο κείμενο, γιατί οι νέοι αρνούνται το γάμο. Οι πάντες αρνούνται το γάμο, είπαμε, στην Ελλάδα, πλην των ομοφιλοφίλων, οι οποίοι νομίζουν ότι ο γάμος είναι μια εύκολη υπόθεση και αναζητούν τρόπος έτσι μιας παραδοσιακής συντηρητικής σχέσης μέσα από τον γάμο. Αν αυτό ευοδοθεί όπως και οι νόμοι προβλέπουν, μετά από κάποιες δεκαετίες δεν θα θέλουν ούτε αυτοί να παντρευτούν, ακόμη περισσότερο αυτοί. Το αυτοί με την καλή έννοια, δεν το λέμε υποτιμητικά. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε εικόνες Θεού. Γιατί οι νέοι λοιπόν αρνούνται το γάμο? Σε όλες τις στατιστικές έρευνες τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στους νέους που έχουν να κάνουν με την αξιοπιστία των θεσμών στην Ελλάδα, η οικογένεια απολαμβάνει της μεγαλύτερης αποδοχής. Θεωρητικά βέβαια. Το παράδοξο είναι ότι οι περισσότεροι νέοι μεταθέτουν την απόφαση να παντρευτούν στο απότερο μέλλον όταν έχουν ξεπεράσει τα 35 τους χρόνια. Επηρεάζουν η κρίση, η ανεργία, η επιθυμία για οικονομική σταθερότητα. Επίσης και το γεγονός ότι εφόσον μπορούν να έχουν ελεύθερες σχέσεις, δεν υπάρχει λόγος να δεσμευτούν. Παρότι πραγματικές οι αιτίες αυτές δεν αρκούν για να ερμηνεύσουν πλήρως το φαινόμενο. Οι νεότεροι σήμερα κολυμπούν σε μια θάλασσα πληροφοριών και γνώσεων. Αυτό σημαίνει ότι ζούνε τη ζωή τους από την αρχή ακόμη της εφηβείας. Παρέα, σχέσεις, ντύσιμο, διασκέδαση, ενημέρωση για τον κόσμο, το διαδίκτυο, η αίσθηση ότι δεν λείπει κάτι. Η ελευθερία για εκπλήρωση επιθυμιών και δικαιωμάτων, στην οποία εθίζει το καταναλωτικό πνεύμα. Όλα αυτά χωρίς την απαιτούμενη συναισθηματική ωριμότητα που παλεύει να διαχειρίζεται και τις ήττες. Ταυτόχρονα, ένας βαθύτερος ρομαντισμός, ο οποίος λειτουργεί αντιφατικά, διακατέχει τις νεανικές ηλικίες. Δεν θέλουν να δεσμευτούν για πάντα σε μια σχέση στην οποία δεν υπάρχει η βεβαιότητα ότι θα πετύχει. Και οι νεότεροι έχουν μάθει στη σιγουριά. Και φοβούνται ότι θα χρειαστεί να διαχειριστούν την αποτυχία στο γάμο λόγω πλήξης, φορτωμένου προγράμματος, ή επειδή ο ένας θα ανακαλύψει το δύσκολο χαρακτήρα του άλλου και θα πιστεί ότι δεν υπάρχει γιατρία, με αποτέλεσμα η αγάπη εύκολα να σβήνει. Είναι και τα παραδείγματα από την ίδια την οικογένεια. Η αδυναμία των γονιών να επικοινωνήσουν ουσιαστικά μεταξύ τους. Να δώσουν χώρο στην καρδιά τους για να ακούσει ο ένας τον άλλο και την ίδια στιγμή να είναι διαθέσιμοι για τα παιδιά τους, όχι μόνο για τα υλικά, αλλά για να αφουγκραστούν τις ανησυχίες, τις πληροφορίες που χρειάζονται κριτική. Να είναι ευέλικτοι, να θέτουν όμως και όρια εκεί όπου χρειάζεται. Πρωτίστως όμως είναι η ίδια η ποιότητα της σχέσης των γονέων. Αν αυτοί οι φιλιακρότες δεν αντανακλά αγάπη, σεβασμό, υπομονή, πνεύμα διακονίας και χαμόγελο, τότε οι νέοι αισθάνονται την οικογένεια φυλακή και ή μεταθέτουν για αργότερα τη δέσμευση ή αρνούνται το γάμο. Είναι πολύ σοβαρό επιχείρημα εναντίον του γάμου αυτό. Το ότι δηλαδή τα παιδιά όταν βλέπουν την κακή σχέση των γονέων τους, αναρωτιούνται για ποιο λόγο κι εγώ να μπω σε μια τέτοια διαδικασία για να ζήσω αυτό που τραβάνε οι γονείς μου, η μητέρα μου, ο πατέρας μου μέσα στην οικογένεια καθημερινά. Το καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι. Η Εκκλησία, λέει ο πατήρ Θεμιστοκλής στη συνέχεια, δεν έχει καταφέρει σε συνολικό επίπεδο να δείξει στους νέους ότι η αγάπη την οποία επαγγέλλεται δεν έχει να κάνει μόνο με την υλική βοήθεια, αλλά περιλαμβάνει τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος μπορεί να διαχειρίζεται τη ζωή και τις επιλογές του, με κριτήριο όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και τον άλλο. Ενώ υπερασπίζεται την αξία του μυστηρίου του γάμου, δεν χτίζει γέφυρες για να δείξει στους νέους ότι αυτό δεν τελειώνει στο διευχόν της ακολουθίας, αλλά είναι πορεία αγάπης, στην οποία η πίστη στο Θεό κάνει τις αμφιβολίες να παραμερίζονται και ενισχύει τον ένα να σηκώσει το σταυρό του άλλου, καθιστώντας τη ζωή αληθινή. Ότι η δέσμευση γεννά δημιουργικότητα και συντροφικότητα, δίδοντας πληρότητα στην ύπαρξη. Χρειάζεται λοιπόν επαναπροσδιορισμός της ποιμαντικής, ώστε οι νέοι να βοηθηθούν για να ξαναδούνε το γάμο και την οικογένεια μέσα από την προοπτική της αγάπης που ελευθερώνει και οδηγεί στο Θεό. Να ενθαρρυνθούν ώστε με πίστη να νικήσουν αμφιβολίες και άγχη και να πάρουν τις μεγάλες αποφάσεις.
τίτλος του επόμενου κειμένου του πατρός Θεμιστοκλή είναι κάτι το οποίο ακούμε πάρα πολύ συχνά. Είναι το μότο της εποχής μας. Ζήσε μονάχα τη στιγμή και άσε το μετά, αναρωτιέται ο πατήρ Θεμιστοκλής. Το ακούμε πάρα πολύ συχνά αυτό βέβαια σε διαφημίσεις. Το τώρα. Ζήσε τη στιγμή. Βέβαια η λέξη στιγμή, η έννοια αυτή της στιγμής είναι χριστιανική, δεν είναι ξένη προς τον χριστιανισμό. Με την έννοια ότι ο καιρός, ο χρόνος μάλλον, είναι καιρός, είναι ευκαιρία αυτή τη στιγμή να μετανοήσω. Δεν είναι ο χρόνος της ζωής μας κύκλος, αλλά είναι μια ευθεία γραμμή όπου η κάθε στιγμή είναι επαναληπτή. Εάν χάσω το σήμερα, δεν θα το ξαναβρω ενδεχομένως. Και σίγουρα δεν θα το βρω όμοιο με τις προϋποθέσεις του και τις στιγμές του όπως το έζησα χθες. Επομένως, κάθε στιγμή είναι μια ευκαιρία για μετάνοια. Αλλά βέβαια, το ζήσε αυτή τη στιγμή, ζήσε μονάχα τη στιγμή της διαφήμισης και του καιρού μας δεν υπονοεί κάτι τέτοιο. Τα συναξάρια της Εκκλησίας, λέει ο πατήρ Θεμιστοκλής, είναι γεμάτα από Αγίους και Αγίες, νέους στην ηλικία, κυρίως μάρτυρες, οι οποίοι περιφρόνησαν τόσο τη δύναμη της κοσμικής εξουσίας όσο και την ευκολία που αυτή υποσχόταν προκειμένου να κάμψει το φρόνημά τους και να τους κάνει να αρνηθούν τον Χριστό. Με αγωνιστικότητα έφθαναν στο σημείο να αρνούνται και την ίδια τη ζωή, προτιμώντας το μαρτύριο για την αγάπη και την πίστη στον Χριστό. Άλλοι πάλι διάλεξαν από τη νεαρή ηλικία τους να αφιερωθούν στην πίστη και να ζήσουν ασκητικά αφήνοντας κατά μέρος τον συνηθισμένο τρόπο πορείας που οι πολλοί ακολουθούν. Διαβάζοντας τους βίους αυτούς αναρωτιόμαστε. Δεν ήθελαν να χαρούνε τη ζωή που τους δόθηκε? Πόσο εύκολο ήταν να αφήσουν κατά μέρος την απτή χαρά και να διαλέξουν να ζήσουν και να πεθάνουν κατά τον ορισμό της πίστης, σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Οι νέοι σήμερα ζούνε στον κόσμο του εδώ και τώρα. Ο πολιτισμός μας υπόσχεται άμεση ικανοποίηση ακόμη και εικονικά. Ζήσε μονάχα τη στιγμή και άσε το μετά, λέει ένα σύγχρονο τραγούδι. Πώς να καταλάβουν ότι υπήρξαν καιροί στους οποίους νέοι άνθρωποι ζούσαν τη στιγμή με κριτήριο το μετά? Παρετούνταν από την πρόσκαιρη χαρά, φαίνονταν νικημένοι και όμως εξακολουθούν να ζουν στις καρδιές των ανθρώπων και όντας άγιοι στη ζωή με τον Θεό. Τους οθούσε η αγάπη προς το Θεό, προς το απόλυτο, προς την αλήθεια. Δεν συμβιβάζονταν με κάτι λιγότερο, αυτό που ο κόσμος υποσχόταν ακόμη και αν φαινόταν δελεαστικό. Πρωτίστως του συνάρπαζε η αγωνιστικότητα, η αντίθεση σε αυτό που φάνταζε ακατανίκητο και η πρόταξη της αγάπης. Του έρωτα για τον απόλυτο που δεν τους άφηνε μόνους τους σε κάθε μορφής μαρτύριο. Και ήταν αυτός ο έρωτας η πηγή της χαράς και της αντοχής. Παραπονιόμαστε σήμερα ότι ζούμε σε έναν ανέραστο κόσμο. Ταυτίσαμε τον έρωτα με τον πόθο για το σώμα, με την ανάγκη για ειδονή. Έτσι αντικαταστήσαμε το «σ' αγαπώ» με το «σε θέλω». Αποφεύγουμε να δενόμαστε με ανθρώπους και εύκολα αλλάζουμε και παρέες και συνήθειες, ιδίως οι νεότεροι. Ζώντας την πραγματικότητα της κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι γνωριμίες στείνονται με ευκολία, δεν νιώθουμε πόσο αξίζει να αγωνίζεσαι για ό,τι και για όποιον αγαπάς. Και αγωνίζομαι σημαίνει ότι παρετούμε από το εδώ και τώρα. Παρετούμε από το «εγώ είμαι το κέντρο του κόσμου», από το «ζω για τη στιγμή». Αγωνίζομαι σημαίνει ότι ξεκινώντας από το απόλυτο, βλέπω στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου με τον οποίο θέλω να σχετιστώ την εικόνα του. Βλέπω ότι κάθε τι με το οποίο ασχολούμαι έχει ψυχή. Και αγαπώντας, μπορώ να παραιτηθώ από όλα, ακόμη και από το ένστικτο της επιβίωσης. Η Εκκλησία μας μιλά για τον Χριστό, που μας αγαπά απόλυτα μέχρι θανάτου. Και μας προβάλλει τους Αγίους και τις Αγίες της ως πρόσωπα που αγάπησαν εξίσου απόλυτα. Όχι κάνοντας κακό στους άλλους, αλλά εμπιστευόμενοι το Θεό ακόμη και όταν υφίστανται το κακό. Η αγάπη θέλει αγώνα. Και οι νέοι σήμερα μπορούν να βρούνε τέτοια πρότυπα που θα αλλάξουν την πορεία τους στη ζωή της Εκκλησίας. Ας τα αναζητήσουμε.
Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, με τον καιρό να είναι κόντρα, ο τίτλος του βιβλίου που μας συντρόφευσε σήμερα, του πατρός Θεμιστοκλή Μουρτζανού, ένα βιβλίο για νέους και γονείς που ελπίζουν, από τις εκδόσεις Άρχοντα Ρίγη. Ο καιρός είναι κόντρα, ούτως ή άλλως, η χριστιανική ζωή είναι ένας αγώνας. Η ζωή γενικά είναι ένας αγώνας, απλά η χριστιανική ζωή το δέχεται αυτό, ο χριστιανός το δέχεται και παλεύει, ενώ οι άλλοι, ως επιτοπλίστων, νομίζουν ότι με κάποιο τρόπο θα βρουν την καλή και έτσι θα περάσουν μια άνετη και ανέφελη ζωή. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Με τον καιρό να είναι κόντρα, αυτό είναι θεμέλιο της ζωής. Ότι το παίρνουμε απόφαση δηλαδή ότι η ζωή είναι ένας αγώνας και με τη βοήθεια του Θεού θα τα πάμε καλά. Πήραμε μερικές αφορμές για διάφορα θέματα που απασχολούν τους νέους και τους γονείς. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή μας με το βιβλίο αυτό. Να είστε καλά. Χαίρετε. Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.